Γεια χαρά σε όλες και όλους. Άλλο ένα podcast RSP εδώ από το Φύλαθλο προς το Φύλαθλο. Με σχόλια, μετά το Ολυμπιακό Σλαμία 2-0 και καλεσμένο Φύλαθλο. Αν και εφόσον σας αρέσει η φάση αυτή που γίνεται εδώ στο κανάλι, είτε με τα σχόλια αυτά τα αθλητικά που είναι όσο αντικειμενικά και αμερολήπτα γίνεται, άλλη μια άποψη από έναν απλό Φύλαθλο σαν και σένα, είτε τρομακτικές ιστορίες που έχουν μυστήριο και ενδιαφέρον τις αφηγούμε Είτε μουσική αυθόρμητη, χωρίς προετοιμασία, χήμα, προσοχή όμως, διότι είναι αυστηρός, ακατάλληλα, για γυναικόπαιδα και παράξενους. Βάλε και την αστρονομία, η οποία είναι μια εκπληκτική θα έλεγα επιστήμη. Μπορείτε φυσικά να κάνετε like, εγγραφή, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε, εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή, έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια και ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων, το εκτιμώ. Γι' αυτό και εγώ για άλλη μια φορά θα ξεκινήσω την εκπομπή ευχαριστώντας όλες και όλους εσάς για την ανταπόκριση, για τις εγγραφές, τα likes κυρίως, βάλε και την ακρόαση, σημαντικότατο, βασικότατο, βάλε φυσικά και τα σχόλια. Πραγματικά αυτή η ανταπόκριση είναι πολύ θετική, διότι έτσι ακουγόμαστε όλοι μαζί, εμείς, οι απλοί φίλοι του Ολυμπιακού, εμείς που τα λέμε χήμα, εμείς που δεν πληρωνόμαστε από κάπου, αγαπάμε, ασχολούμαστε καθημερινώς, σκεφτόμαστε καθημερινώς και γενικά είμαστε στρατιώτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι όμως σκεφτόμαστε και με υγεία. Ε. Εξού και το γεγονός ότι μας ακούνε ακόμη και φίλαθλοι από άλλες ομάδες. Λίγοι και καλοί, έστω. Στη ζωή γενικά έτσι είναι, οι λίγοι είναι και καλοί. Θα ακουστεί επίσης και ένα παιδί, φίλαθλος του Ολυμπιακού, προς το τέλος εκπομπής, αφού ακουστούν τα υπόλοιπα σχόλια και κάνω και εγώ τα δικά μου για να μην τα ξεχάσω. Αν θα το θέλεις και εσύ, δηλαδή να μιλήσεις και να ακουστείς εδώ πέρα, ακριβώς από κάτω είναι σε σχόλιο δικό μου, καρφιτσωμένο, με pin, ο σύνδεσμος, δηλαδή το link του facebook του δικού μου, του account, του λογαριασμού, όπου εκεί μπορούμε να τα πούμε αυτά, να τα κανονίσουμε και να ακουστείς πραγματικά από εδώ πέρα, που θα είναι και αυτό πολύ ωραίο γενικά. Να γίνει η εκπομπή ακόμη πιο διαδραστική, interactive. Τώρα, όσον αφορά τα της ομάδος μας, κάναμε, θα έλεγα, το καθήκον μας, κερδίσαμε τη Λαμία με ένα καθαρό σκορ. Εντάξει, σίγουρα θα θέλαμε και περισσότερα γκολ, αλλά, εν πάση περιπτώσει, το μυαλό όλων μα είναι στο μεγάλο αγώνα τη Κυριακή, 7.30 ώρα, στο Απόστολο Νικολαίδη, με αντίπαλο τον Παναθναϊκό. Όπου εκεί, εντάξει, ορισμένοι ανεγκέφαλοι, ακούστε και ότι λέει, θα το μετατρέψουν, λέει, σε ζούγκλα κτλ. Δεν θέλω να τα πιστεύω αυτά. Θέλω να πιστεύω ότι θα επικρατήσει η λογική και θα δούμε ένα ήσυχο παιχνίδι και να κερδίσει ο καλύτερο. Αλλά θα έχουμε χρόνο όλη τη βδομάδα να τα λέμε αυτά Όσον αφορά τον αγώνα με τη Λαμία, επιτέλους φύγαμε από το γήπεδο όλοι χαμογελαστοί ή από τις τηλεοράσεις ή οπουδήποτε το είδαμε το παιχνίδι. Δεν είχαμε γιούχες, ιστορίες τέτοιες. Αντιθέτως είχαμε αποθέωση παικτών όπως είναι ο Ινμπαμ Χουάν, δικαίω, ο Ματιέ Βαλμπουενά πάλι δικαίω, εννοείται, του Χαδυναμία, βάλε και τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, που και πάλι αποθεώθηκε, ήταν και το ντεμπούτο του βασικά. Λίγο πίσω, ξαναλέω, προσοχή, ειδικά στο Ρέαπτσουκ, κάνει λάθη. Τώρα από κούραση ήταν, ό,τι και να ήταν, ορθώς αντικαταστάθηκε, έστω και από τον ανέτοιμο Μαρσέλο, για τον οποίο Μαρσέλο έχω ξαναπεί. Για μένα, τον περιμένω από το νέο έτος. Ελπίζω πραγματικά να είναι το Γενάρη, έτσι, τον πρώτο μήνα του χρόνου. Μην είναι και πιο μετά, διότι όπως και να το κάνουμε, πέρα από το χαβαλέ που γίνεται όσον αφορά το πόσο τρώει, το τι τρώει και για το γεγονός ότι δεν μπορεί να χάσει τα κιλά του ή δεν θέλει ή δεν ξέρω, μπορεί να είναι από αυτούς που λένε από Δευτέρα. Η ουσία είναι ότι δεν έχει προοδεύσει και τόσο πολύ από τότε που ξεκίνησε να δουλεύει εδώ στον Ολυμπιακό. Εντάξει, από 10 λεπτά το πήγε 20, τώρα μισή ώρα. Και πάλι όμως περιπατητής, λίγα πράγματα, Άλλο Μαρσέλο θυμόμαστε στη Ρεάλ Μαδρίτη και θέλαμε να δούμε έστω και τον μισό. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε το 10%. Ε, δεν γίνεται. 3 εκατομμύρια το χρόνο. Βάλε και τι χορηγίε και τα τέτοια. Αλλά όπω είπα, θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Και έβλεπε που λε ένα μανούχο, το διαιτητή του αγώνα με τη Λαμία, να δίνει εύκολα φάουλ υπέρ τη Λαμία και μάλιστα λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Έτσι. Δηλαδή, αυτό που ακούστηκε. Και από την άλλη δεν έβγαζε εύκολα κίτρινε κάρτε στου παίχτε λαμίας Λαμία, οι οποίοι ήταν τσεκούρια. Τσεκούρια. Όσο για του τραυματισμού, τώρα που λέω για τα τσεκούρια αυτά, θα δούμε. Θα γίνουν οι μαγνητικέ, οι εξετάσει αυτά. Η λογική αυτή τη στιγμή λέει ότι ο Βαλμπουενά αλλά και ο Μπα θα μείνουν εκτό με την Άντ και τον Μπαχναϊκό. Εδώ με το Ζόρι θα προλάβουν την ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα, γιατί έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική μετά τον Παναθηναϊκό με τη Λιβαδιά. Και καπάκι ΑΕΚ, εντό. Αυτά εμεί θέλουμε να τα κερδίσουμε. Έχουμε το πάθο αυτό. Μπράβο στον κόσμο, ακόμη και στου οργανωμένου που είπαν: Ξέρετε κάτι, εμεί θέλουμε ανοιχτή προπόνηση. Να πάμε να δουν οι παίχτε πόσο πάθο έχουμε και πόση θέληση έχουμε για την νίκη. Μ' αρέσει αυτό. Το θεωρώ θεμητό. Είμαι υπέρ. Να θυμηθούμε και παλιέ εποχέ, δυνατέ. Μην ξεχάσω να πω όσον αφορά το Ρεαπτσούκ, γιατί εγώ τα λέω από εδώ πέρα, όπω τα έλεγα για τον Άρεη, του Πάοκ. Που με εμένα μ' αρέσει, αυτό τον ξεχωρίζω εκεί πέρα. Το Εκστρέμ. Λοιπόν, είχα πει πριν τον αγώνα με τον Πάοκ, θα τον επροσέχει αυτόν. Γίνεται σκιά του, προσοχή. Τίποτα, το έφαγε από αυτόν. Τώρα θα το πω για το νούμερο 34 του Παναϊκού, τον Παλάσιο. Γιατί μου τον είχαν πει σε ένα σχόλιο και δεν ήξερα ποιο είναι. Τον οποίο μάλιστα είπαν ότι είναι στο σχόλιο αυτό υπέρβαρο. Τίποτα, μια χαρά είναι, τον είδα κι εγώ. Ταχύτατο, φυσέκι είναι. Απ' του πιο γρήγορου παίκτε του πρωταθλήματος είναι ο συγκεκριμένο. Και α είναι λίγο έτσι, είναι το σκαρί του τέτοιο. Ο Μαρσέλο έχει κιλά, δεν συγκρίνονται τώρα. Κιλά παραπανίσια για ποδοσφαιριστή. Πάντω κρούω τον κόδωνα από τώρα εγώ για το ρεαπτσούκ, αφού θα παίξει εσύ βασικό προσοχή στον Παλάσιο. Και απ' την άλλη ο Βέρμπιτ στον ε, Άβυλα. Κατά τα άλλα, για μένα με ένα 4-4-2 εκεί μέσα, όπω κατέβηκε με τη Φράιμπεργκ. Του έχει. Αλλά μπροστά θα μου έχει το γρήγορο τον Μπακαμπού, που μακάρι να βάλει ο άλλο τον Μάγνεσον, αυτόν που έλεγε ο άλλο ο δικηγόρο ότι και καλά είναι ο καλύτερο αμυντικό που είχε έρθει στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια. Άλλο κι αυτό. Δεν ξέρει μπάλα, μα λε τέτοια. Μακάρι γιατί είναι επάναργο. Θα τον περάσει για πλάκα όπω πέρασε τον Αντέτζο τη Ισλαμία. Μαζί, ελαραμπή μπακαμπού μπροστά. Με την Άντ τα δεύτερα. Ξεκάθαρα. Ρέτσο Καλογερόπουλο στην άμυνα. Εννοείται. Ανδρούτσο και ο άλλο απέναντι. Βάλω όποιον θε. Όποιο είναι στη λίστα δηλωμένο. Βρουσάι. Θα βάλει Αμπουμπακάρ Καμαρά. Θα βάλει βουιτζό, Αυτοί θα παίξουνε. Έστω και αν φεύγουν, δεν πειράζει. Μα νοιάζει ο αγώνα με τον Παναναϊκό, εκείνη η ουσία. Το να κάνουμε μια νίκη με την ΑΝΤ και να πούμε: Να, κάναμε νίκη στον όμιλο, δεν μου λέει τίποτα εμένα. Και νομίζω σε κανέναν δεν λέει τίποτα. Όχι ότι δεν θέλω τη νίκη, αλλά εδώ λέμε ζωή-θάνατο. Στη λεωφόρο θα παίξει. Να το κάνει 7 βαθμού διαφορά. Άσε που ένα υγιή βρυσάλικο, α πούμε, θα ήταν ε, ό,τι πρέπει για τον αγώνα στη λεωφόρο. Ανασταλτικά θα έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Για μένα θα έχει σβήσει το βέρμπιτ. Στα καλά του έτσι, ο υγιή, ξαναλέω, βρυσάλικο. Α, τον είχε σβήσει, ποιο βέρμπιτ. Του ξέρουμε αυτού εκεί πέρα. Το τσέριν, αυτόν, το Σλοβαίνο, ένα τσέριν λέει. Τον ήξερε κανένα πριν έρθει στην Ελλάδα. Ποιο τον ήξερε, παιδάκι μου τώρα. Κανένα. Κι όμω, κόβει το μάτι εκεί πέρα και τον βρήκανε. Εμεί φέραμε παγκοσμίου κλάσιο παίχτε πούντα. Στα πέτ που λένε. Στα μηχανοκίνητα αυτά. Καλά, αθλητισμό δεν το λέω εγώ. Δεν θεωρώ τώρα έτσι αθλητισμό αυτό το πράγμα. Από την άλλη, ο Μπιέλ ευτυχώ δεν έχει κάτι σοβαρό. Όλοι οι αντίπαλοι παίζουν αντιαθλητικά με τον Ολυμπιακό. Εννοείται. Και λόγω τεχνική κατάρτιση που έχουμε εμεί ω ομάδα, αλλά και φυσικά επειδή ανέκαθεν σκύλιαζαν εναντίον του Ολυμπιακού. Ο πιο δυνατό είναι ο Ολυμπιακό, σου λέει: Δώ τα όλα εδώ. Και εξάλλου έχουν συνομωτήσει όλοι για να πάρει οποιοδήποτε άλλο στο πρωτάθλημα εκτό από τον Ολυμπιακό. Κουραστήκανε, του πονάει. Σου λέει συνέχεια αυτό πρωτάθλημα δεν γίνεται, το πάρει κι άλλο. Και δεν πονάει μόνο ανθρώπου ομάδων αντιπάλων. και αλλού γενικά πονάει κόσμο. Σε άλλα πόστα γενικά στην Ελλάδα. Κατάλαβε γιατί που λέω, έτσι. Μπράβο, για τη Βουλή. Γενικά από όλα τα κόμματα. Δεν μιλάω για ένα μόνο. Εγώ αυτού του βάζω όλου στο ίδιο καζάνι. Του ηχαίνομαι. Τα έχω πει εκατό φορέ. Δεν ψηφίζω κανέναν. Δεν γουστάρω. Δεν γουστάρω υποκριτέ γι' αυτό και δεν συμμετέχω σε τέτοιο φιάσκο. Λοιπόν, το να χάνει τον Βαλμποενά, εντάξει, τώρα μιλάμε για μεγάλη ατυχία. Γιατί ο άνθρωπο είναι δημιουργία. Ξεκάθαρα είναι μέγα δημιουργό. Ευτυχώ που έχει τον Ένμπαμ, ο οποίο είναι και αυτό μέγα υδραυλικό. Έτσι, μιλάμε και ντάει. Πανέξυπνο, κοφτέ μπαλιέ, ξαφνικέ. Στο πρώτο γκολ σου βγαλέ τον Χάμε μόνο του και με την κλάση του ο Χάμες, αλλά ίσως και με λίγη τύχη το έβαλε με το κεφάλι. Λέω ίσως με τύχη, ο ίδιος το ξέρει αυτό, αν το ήθελε ή όχι. Άλλος λέει το ήθελε, άλλος λέει όχι, εντάξει. Θα μας το πει ο ίδιος, άμα το πει. Τώρα για τα δύσκολα παιχνίδια αυτά γενικά, ακόμη και με τον Παχναϊκο την Κυριακή, καλή ώρα, παίζει ρόλο και το πώς θα βρεθείς εσύ, σε τι μέρα θα είσαι. Ας πούμε με ο Πάοκ, τον είδαμε με την ΑΕΚ, καμία σχέση με το Καραϊσκάκι. Όχι όταν είναι καλό ε, στο Καραϊσκάκι. Σε σύγκριση με εμά τη πλάκα. Εμεί ήμασταν καλύτεροι. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι με την ΑΕΚ ήταν ακόμη χειρότερο. Δηλαδή, εντάξει. Το τελικό σκορ τα λέει όλα. Και να φωνάζουν εκεί οι φίλοι τη ΑΕΚ πρωτάθλημα ξανά. Και αυτοί, εντάξει, έχουν το 6 στα 6. Είναι το καινούριο γήπεδο από τότε που μπήκαν εκεί. Τέλο, μόνο νίκε. Αλλά εντάξει, αυτό δεν θα συνεχιστεί για πάντα. Έτσι το έχουμε πει. Σίγουρα όμω έχουν δουλέψει και αυτή η φυσική κατάσταση. Είχαν την ευκαιρία επειδή δεν είχαν Ευρώπη. Και ο Παναγιώ και η ΑΕΚ, ειδικά. Έχω ξαναπεί από το κανάλι το μεγάλο λάθο του Ολυμπιακού που δεν απέκτησε το Λίβα Γκαρσία από το Trinidad. Εξαιρετικό παίχτη. Το αποδεικνύει. Θα τον πουλήσει ο Τίγρη. Πανηγυρίζει. Το καλοκαίρι, εγώ προβλέπω να απολύτε ο παίχτη. Ε, βέβαια. Αυτό που είναι και φραγκοφωνιά. Φιλοχρήματο, βέβαια. Αν ήμουν και εγώ, θα έκανα live streaming εδώ να παίρνω δωρεέ και τέτοια. Αλλά εντάξει, ο καθένα με το χαρακτήρα του. Αλλά τι πρωτάθλημα ξανά να λένε οι φίλοι τη ΑΕΚ, Ξεχνάνε ότι ο Τίγρη είχε δηλώσει ότι και να μην το πάρουνε, προτιμά να το πάρει ο Παναγικό. Άρα δεν καίγεται και πολύ. Αφού χτίστηκε το γήπεδο, εντάξει, καλά είμαστε, σου λέει. Βάλε και λεφτά για να μπει μέσα, τα διαρκεία κοροϊδία. Εντάξει, αυτά είναι δικά του. Πάντως ο αετός της ΑΕΚ πώς είναι έτσι. Είδα και τις Μπενφίκα και είναι σαν να βλέπεις τον Αλέντελον, τον Αετών και τη ΑΕΚ ο Κουασιμόδος. Με το ζόρι σου λέω να πετάξει, εκεί με το κασκόλ, τσούκου τσούκου τα φτερά, τίποτα. Ενώ της Μπενφίκα αγέροχος. Αλλά εντάξει να ασχολούμαι τώρα με τα πουλιά, κοιτάω το δικό μου, το οποίο δεν έχει φτερά και θέλει το πρωτάθλημα όπως κάθε χρόνο. Πάμε παρακάτω. Να πω και αντικειμενικά φυσικά ότι ο Ελίασον του τους έχει βγει στη, ΣΑΕΚ, δεν το συζητάμε. Καλό εξτρεμ, έξω δεξιά. Δικαίω έφαγε τη θέση του Άμραμπατ τελικά, που εμένα μ' άρεσε ο Άμραμπατ, παρόλο που είναι έτσι λίγο streetball φάση. Είναι άναρχο το παιχνίδι του. Και πάλι είναι παιχτάρα, δυνατό. Σε τζαρτζάρι σε στέλνει 10 χιλιόμετρα μακριά. Εντάξει, μια χαρά παίχτε έχουν βρει, φτηνού κιόλα, αλλά ο Ολυμπιακό είναι καλύτερο από κάθε άποψη. Εμείς έχουμε προβλήματα πίσω, θα τα διορθώσουμε τώρα το Γενάρη. Θα τα μαγειρέψουμε από τα μέσα του Νοέμβρη. Μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ θα μιλάμε εδώ πέρα γενικά, αλλά και στη δίκη του Ολυμπιακού, για μεταγραφές, για την ενίσχυση της ομάδας και για να φύγουν ορισμένοι παίχτες. Δηλαδή να βγάλουμε τα σκουπίδια. Πώς τα βγάζουμε πρωί βράδυ από το σπίτι. Α, μπραβό έτσι. Νοικοκύριο. Να ξεκινήσω όμως με τα δικά σου σχόλια, αλλά πριν το κάνω αυτό να πω ότι η Ναντ ευτυχώ που δεν παίζει με τσεκούρια. Δεν νομίζω να έχει λόγο να κάνει κάτι τέτοιο. Και αυτή θα κατέβει με τα δεύτερα. Τι να ασχοληθεί. Επίση να πω και ένα μεγάλο μπράβο στον Αντρέα, τον Ριχάρδο, τον Ντόι, ο οποίο έβγαλε παλιά 64 μέτρων προ τον μπακαμπούγιο το 2-0, με τη λαμία έτσι. Το ξαναλέω, 64 μέτρων. Ότι πα έχει παλιά, επειδή έχει παίξει αμυντικό χάια αυτά, θα χαλάσει κόσμο. Εντάξει, έκανε κάποια λαθάκια, δεν πειράζει. Αμάθη Και από την άλλη, έχει ξανακούσει ποτέ προπονητή μια ομάδα να ευχαριστεί ονομαστικά αντίπαλο πρόεδρο για το ότι επέτρεψε λέει, να γεμίσει το γήπεδο από δικού του οπαδού και τα ball girls ακόμη να είναι δικά του. Χήμα, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, πόσο πιο χήμα. Έχουν ξεφύγει οι άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινάω με τα σχόλια. Φυσικά από κυρία, Ντάνου». Λέει ότι ο Ρέαπτσου και ο Μασούρα μην μπουν μέσα καθόλου με τον Παναθναϊκό, θα χαλάσουν το παιχνίδι, λέει. Και είναι κρίμα να κάνουμε ήττα εκεί ξανά ω ομάδα. Βεβαίω έτσι είναι, Πέγγι, και γενικά ο λαό εδώ θέλει να σε ακούσει. Εγώ αυτό έχω εισπράξει εδώ πέρα. Οπότε είναι στο χέρι σου, αν θέλει. Αν όχι, δεν πειράζει. Μετά, Coach Zack, Wisconsin, USA στέλνει χαιρετίσματα στην όμορφη Ελλάδα και τα συγχαρητήρια στην ομάδα μας, τον Ολυμπιακό μας. Μετά, Jason Katsenis. καλησπερίζει και λέει ότι πάμε μόνο για την νίκη με τον Παναθηναϊκό δυνατά. Είναι ο αγώνας του πρώτου γύρου της χρονιάς θα έλεγε. Μετά, Chris T. Μακάρι να μην ξαναπαίξει το κρυάρι, λέει ο Μολδαβός. Εννοεί τον Όλεκ το <χεχε> Μετά, ε, συμφωνούμε εντάξει. Γεώργιος Αγγελάκης, είναι λέει από Αγρίνιο, 40 χρόνια φίλος του Ολυμπιακού και λέει ότι για να φτιάξει ομάδα πρέπει ο πρόεδρος να τη δώσει λέει αλλού ώστε να φτιαχτεί η ομάδα και να μας σέβονται λέει στην Ευρώπη. Δεν φταίνε λέει οι και οι προπονητές, φταίει ο εργοδότης. Μάλιστα εγώ συμφωνώ σε αυτό, πάντα λέω ότι το ψάρι βρώμε από το κεφάλι όχι όμως το να φύγει από την ομάδα και να μην την πάρει την ομάδα ένας εισάξιός του ή ακόμη και ένας καλύτερος, ένας πιο δυνατός παίχτης εγώ κοιτάω το καλό του Ολυμπιακού. Έτσι. Το να σηκωθεί να φύγει και να μείνουμε στα κρύα του λουτρού όπω κάτι άλλε ομάδε δεν μα συμφέρει, δεν μα βολεύει. Μετά, θρύλος 32. Μπράβο, λε το Μάγκα Ντόι. Έβγαλε και την ασέστη. Χάμε και Ινμπαμ μαγικοί, όπω θέλουμε να είναι οι παίχτε μα. Βεβαίω. Και να προσθέσω, έχει εκεί οργανωτή έτσι να κάνει δουλειά. Ανακατοσούρα. Όπω είναι και ο εξαιρετικό στο να δημιουργεί, στο να φτιάχνει παιχνίδι, μακρινές μπαλιέ κτλ. Μετά, GM, βελτιωμένη ομάδα λέει, στον αγώνα με τη Λαμία, συνεχίζουμε δυναμικά και σπάμε τον τζαμπουκά του Παναϊκού την επόμενη εβδομάδα με στη Λεωφόρο. Ζήτω το θρύλος. Μετά, Parent the Mad ήταν μέσα στο γήπεδο και θεωρεί ότι μετά από όσα έχουμε δει, με στη χρονιά οι παίχτες έχουν χρέος εκτό από το πρωτάθλημα να βάζουν όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ σε ομάδε όπω είναι η Λαμία. Κακώ λέει, σταματήσαμε στα δύο. Εντάξει, έχουμε και θέμα φυσική κατάσταση, έτσι. Ας που κλωτσάγανε κι αυτοί. Προσθέτω εγώ. Κατά τα άλλα, λέει μαγικό ο Χάμε. Κινητήριο μοχλό ο Ινμπαμ. Μεγάλο κλέφτη ο Σαμασέκου. Αλλά κάνει λάθη, προσθέτω εγώ, ο Σαμασέκου να προσέξει. Και λέει ποδοσφαιρικό τσαμπουκά από πλευρά Ντόι. Μετά λέει, όσον αφορά την ανάπτυξη τη ομάδα, μαύρε τρύπε μασούρα και ρέαπτσουκ. Ε, βέβαια, τα βλέπει όλο ο κόσμο αυτά. Ε, βέβαια. Ικανοί να χαλάσουν από μόνοι του τι επιθέσει μα, λέει. Καλύτερα από το ότι το κάνουν οι αντίπαλοι, α πούμε, εντάξει. Είναι λε και είναι παίχτε των αντιπάλων, εννοεί. Έγινε περίγελο, λέει ο Ρέαπτσουκ. Τον κορόιδευε, λέει, όλο το γήπεδο. Καλά, εντάξει. Είναι και άλλοι που βρίζανε ή και άλλοι που εκνευριζόντουσαν. Όχι απαραίτητα ότι κοροϊδεύανε. Καλύτερα λέει να παίζει ο Μαρσέλο που έκανε λέ, δύο λάθη αλλά και δύο-τρει ενέργειε και πήγε να βάλει και γκολ. <laughs> Εντάξει, εφού ξέρει μπάλα, είπαμε. Είχαμε ανάπτυξη λέει και από τα αριστερά όσο ήταν αυτό μέσα. Ενώ με τον Μολδαβό όλο πίσω η μπάλα. Έχει κουράσει λέει με παθναϊκό οφείλει να βάλει όλου του μπαλαδόρου μέσα και να, πάει, να πάρει με μπάλα και τσαμπουκά το παιχνίδι και όχι σαν κότε λέει όπω έκανε ο Μαρτίν. Μάλιστα, ο Μαρτίν το πήγαινε επειδή είχε εξασφαλίσει το πρωτάθλημα, άνετο. Σου λέει, Ας πάρω και το 0-0. Αυτό έκανε ο Μαρτίν. Κατά τα άλλα, όμω, εγώ δεν έχω παράπονα από τα παιχνίδια αυτά του Μαρτίν. Γενικά στα χρόνια. Άσε στο τέλο τώρα, εντάξει. Μην ξεχνάμε τα υπόλοιπα τα καλά. Μετά, χρόνη πει που ταξιδεύει με το καράβι. Και τώρα λέει Βάζελο. Μάλιστα. Πάμε, λέει δυνατά. Μετά ο Λεωνίδα ο Λούγκος, Εύχεται καλή εκπομπή και να είμαστε καλά, βεβαίω, πάνω απ' όλα Βελτιώθηκε η ομάδα, αλλά έχουμε και τα παρελκόμενα, όπω ο Ρέαψου και ο Μασούρα. <χαι> ε, βέβαια, αφού κάνει μπαμ. Έχει κουράσει, γίναμε γραφική να τα λέμε ξανά και ξανά, έλεο και τέτοια. Ο Πασχαλάκη, ο Ντόι, ο Χάμε και ο Μπιέλ λέει μια χαρά. Παρόλο που ο Μπιέλ δεν παίζει τη φυσική του, τα έχουμε πει. Είδε λέει και λίγο το μπακαμπού σήμερα να γίνεται λαραμπί, δηλαδή να σκοράρει και να μοιράζει παιχνίδι, να γυρίζει πίσω να μαρκάρει. Έτσι, θα συμπληρώσω εγώ, βοηθούσε και στα στημένα, με το κεφάλι. Και γενικά για να είσαι βασικό, πρέπει να κάνει τέτοια πράγματα. Το Μαρσέλο είδαμε, λέει, να παίζει την κλάση του, αλλά απ' την άλλη λέει φοβάται. Δεν εμπιστεύεται τα πόδια του ακόμη. Είναι ανέτοιμο, τα είπα κι εγώ. Εντάξει, και έκανε. Ναι, ένα τάκλιν, ωραία. Εντάξει, το κάνω κι εγώ αυτό, δεν έχει να λέει. Θέλει χρόνο, θέλει δουλειά ακόμη. Άμα το θέλει ο ίδιο, θα γίνει κανονικό ποδοσφαιριστή. Ξανά, γιατί μπάλα ξέρει, δεν ξεχνιέται. Το είπαμε. Όπω το σεξ, το κολύμπι, βάλε και το ποδήλατο. Είδε λέει ωραίε πινελιέ στο κέντρο και λέει ότι ο Σαμασέκου κάνει λιγότερα λάθη. Πρέπει να τα μειώσει πιο πολύ. Όμω, για μένα. Μετά, Γιώργο, σκέτο. Αφού έχουμε τόσα δεκάρια, μήπω να παίζουμε 4-2-2-2 που έπαιζε κάποτε και Αργεντινή, ρωτάει. Νικόλαο και Λαϊδίτη. Με καλησπερίζει, ευγενικά. Εύχεται να είμαι πάντα καλά, αντεύχομαι, με υγεία και γαλήνη, βεβαίω. Μα έχουν ζαλίσει, λέει, με του 10 βαθμού που είναι μπροστά και το 10 στα 10 η Και λέει, θέλει να του θυμίσει ότι εμεί έχουμε κάνει πιο πολλέ συνεχόμενε νίκε. Ε, εντάξει. Τα ξέρουμε, είναι γνωστά. Δηλαδή, αυτά είναι τώρα παιδιάστηκα. Να πω εγώ, αν έχω περισσότερα αυτά, τα ξέρουμε. Και πρωταθλήματα έχω περισσότερα. Σε όλα είμαι καλύτερο, το ξέρω. Έτσι. Μόνο στην Ευρώπη έχει φτάσει πιο μακριά εκείνο. Άσχετα με το πώ έφτασε και τα λοιπά. Δεν έχει σημασία, έχει φτάσει πιο μακριά. Και μιλάω για το σύγχρονο αυτό. Ήταν και αλλιώ το Champions League τότε, τη δεκαετία του 90. Έτσι. Για τη δεκαετία του 70 δεν αναφέρομαι καν. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Εξάλλου εγώ απεχθάνομαι και του πολιτικού, εντάξει. Και ζητάει ο Νικόλαο Κελαϊδίτη επιθετικό πνεύμα μέσα στη λεωφόρο. Και εγώ το ίδιο. Με ένα 4-4-2. Το έχω πει. Μετά. Χρήστο Χριστόπουλο. Για το επόμενο παιχνίδι, λέει στο πρωτάθλημα: Ο Ρέα Πτσουκ απαγορεύεται να παίξει. Επίση, ο προπονητή πρέπει να σκεφτεί, λέει, άκρα χωρί Μασούρα και Μπιέλ. Επίθεση Αραμπί, λέει, γιατί τάχει τα παιχνίδια αυτά τα δύσκολα και προσφέρει περισσότερο στην οργάνωση από ότι ο Μπακαμπού. Εγώ συμφωνώ. Μετά, Goblin 13, Mad, φίλο του Παναθναϊκού. Και τώρα, λέει, το Derby που όλοι περιμένουμε. Πώ και πώ σε καλύτερη κατάσταση φαίνεται να βρίσκεται η ομάδα η δική του, του Παναθηναϊκού, αλλά αυτό δεν παίζει καθόλου σημασία, έτσι. Δεν έχει ρόλο αυτό. Θα κερδίσει αυτός που γυαλεί στο μάτι του περισσότερο και θα έχει πιο πολύ ψυχή με στο γήπεδο. Και το παιδί έρχεται μακριά από τραυματισμού στου παίχτες και των δύο ομάδων ή τι γουστάρουμε να βλέπουμε μπαλίτσα. Συμφωνώ απόλυτα. Και εγώ στεναχωρέθηκα με τον Αϊτόρ, τον Κανταλαπιέδρα. Δεν το συζητάμε. Είχα ευχηθεί και από εδώ πέρα, περαστικά, από το κανάλι. Γενικά το θυμάμαι το συγκεκριμένο παιδί είναι μια χαρά. Είναι ευπρόσδεκτο και α είναι πανναϊκό. Πάνω απ' όλο άνθρωπο, ε βέβαια. Εδώ Ολυμπιακοί και βρίζουνε. Μην το ίδιο, δεν κατάλαβα. Και θα πω τώρα που λέω για Ολυμπιακό που βρίζει, θα πω για ένα ναι, στο τέλο. Πριν πάω στον καλεσμένο μου. Μετά ο Μάικο Γολοβάνη λέει μπράβο στην ομάδα, τον αραμπί τον βλέπει να ανεβαίνει και του αρέσει και θα δώσει πολλά με τον Παναθηναϊκό. Ε, βέβαια. Εγώ τα είχα πει εδώ για τον Αραμπί όταν όλοι τον βρίζανε. Είναι πεσμένο σε αυτά. Ναι, το ξέραμε, τον είδαμε. Αλλά εγώ τον ξέρω τον παίχτη αυτόν. Έχω μάθει και το χαρακτήρα του. Δεν το βάζει κάτω. Είναι μαχητή. Και είναι και ωραίο τύπο. Ούτε αλκοόλ, ούτε σταγόνα. Και λόγω θρησκεύματο. Και ούτε ξενύχτια τίποτα. Το καλύτερο παιδί είναι. Μετά, Johan Papp εντοπίζει αυτό που βλέπω και εγώ πραγματικά όσον αφορά τον Άβυλα. Ότι ποδοσφαιρική ευφία μηδέν. Δεν έχει ίχνος. Τώρα για τον Λάιντνερ, γιατί δεν μπόρεσε να τον βάλει έστω με τη Λαμία λίγο, πόσο χειρότερα θα ήταν από τον Μολδαβό. Έλατε. Κάτι παίζει με το χαρακτήρα του Λάιντνερ. Δεν μπορεί. Συμπληρώνω εγώ. Και μετά στέκεται στο ότι σκυλιάζουν όλοι με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Ενώ με τους άλλους, τις ε, Big Five πες, Τέλο πάντων, εγώ Big One ξέρω. Λέει ότι τα δει, εντάξει, δεν κάνουν και πολλά. Και έτσι είναι. Δε στο βόλο με τον Παναθναϊκό και δε το βόλο με εμά. Το αποτέλεσμα μιλάει, νομίζω, από μόνο του. Άσε που θα κερδίζαμε αν ο Ντελαφουέντε δεν ήταν ανίκανο να σκοράρει. Αλλά πήρε και την ΑΕ κομπέω με στη τέτοια, στη Ριζούπολη. Αν παίζανε Φιλαδέλφια, δεν νομίζω να την έπαιρνε. Αλλά τώρα θα υπάρξει καθίζηση στο βόλο, προβλέπω. Ε, δεν πιστεύω να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Να πες να τον περάσει και ο πάω από το βόλο. Έτσι λέω εγώ. Κάνω μια πρόβλεψη. Μπορώ να πέσω και έξω. Τι να κάνω, Άνθρωπο είμαι κι εγώ. Αλλά θα το παραδεχτώ άμα πέσω έξω. Εκεί είναι η διαφορά μα. Με ορισμένου. Και προσθέτει ο Γιώχαν, ο Παπ, ο συμπαθέστατο ακροατή, ότι είναι κρίμα για 60 λεπτά μετά το δεύτερο γκολ να μην μπει και τρίτο. Στη λεωφόρο δεν θα είναι έτσι. Λέει πρέπει να κάνει ομάδα υπέρβαση. Το momentum και η ψυχολογία παίζουν ρόλο τεράστιο. Και έτσι, να έχουμε μεγαλύτερη εμεί. Διότι τώρα έχουν καλύτερο momentum με εκείνη, προφανώ. Εγώ θα προσθέσω ότι το θέμα είναι η φυσική κατάσταση. Αν αντέξει το τρέξιμο, στα τρεξίματα με τον Παναναϊκό, τον έχει. Γιατί από πλευρά τεχνική κατάρτιση, τον έχει για πλάκα, για πρωινό. Μην συγκρίνουμε Χάμε Ροντρίγκε με ξέρω εγώ, πόσου λένε εκεί πέρα. Έστω και Μπερνάρτ. Πολύ καλύτερο ο Χάμε Ροντρίγκε. Το λέει η καριέρα του, έτσι αλλά και τώρα νομίζω τον έχει. Μετά George Joe, Port Elizabeth, South Africa. Τον Ολυμπιακό δεν τον φοβάται στα δύσκολα. Μαζί σου είμαι. Στα εύκολα λέει ανησυχεί. Και εύχεται σε όλους μας υγεία και ευτυχία. Και εμείς αντευχόμαστε. Και με τους θα γίνει πιο δύσκολη η κατάρτιση της εντεκάδας για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Μετά ο Σπύρος ο Γιακουμέλος δεν χορταίνει λέει δύο πράγματα εδώ την εκπομπή στο κανάλι και την κολάρα του Χάμες. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Και εγώ και ο Χάμες ευχαριστεί. σε ευχαριστεί. Σε ευχαριστώ εγώ εκ μέρου του. <laughs> Θέλει λέει, χρόνο η ομάδα. Όσον αφορά το άλλο που λες το έχω πει και εγώ εδώ πέρα. Γιατί η Μαρμπέγια στην Ισπανία ότι θα πάει ο Ολυμπιακός εκεί τον Νοέμβρη. Έτσι, να κάνει μια μίνη προετοιμασία θα είναι πολύ πολύ χρήσιμο. Και είναι πρωτοβουλία του Σενιόρ του Μίτσελ. Και μάλιστα θα κοιτάξει για παίχτε. Και στην Ισπανία. Ε, βέβαια, σοβαρό πρωτάθλημα έχει παχταράδε. Εκεί ακόμη και από μικρομεσαία ομάδα έρχεται εδώ και. κεντάει, Δεν το βλέπει. Ακόμα και ο Αϊτόρ του Παναγικού τη Πλάκα ήταν εκεί ήρθε εδώ ο γίγαντα. Τσόρι Ντομίνγκε, η Μπαγάσα, ο ένα, ο άλλο. Βηγαρεάλ. Μικρέ ομάδε τώρα τη Ισπανία. Μετά ο Δημήτρη, ο Σαμιώτη. Με καλησπειρίζει. Τον καλησπειρίζω κι εγώ, πω πάντα. Γιατί λέει σήμερα ο προπονητή δεν έβαλε το φορτούνι. Εννοεί με τη λαμία, χτε. Έτσι ώστε να ξεκουράσει λίγο τον Μπιέλ για τα επόμενα παιχνίδια που είναι φωτιά. Αυτό το ξέρει μόνο ο Σενιόρο Μίτσελ. Πιτ Πανό, Τάρπεν Σπρίνγκ, Φλόριδα, USA. Ο Young Doy λέει σήκωσε κεφάλι. Ωραίος είσαι. Μ' αρέσει το υπονοούμενο. Και το πάνω και το κάτω, έτσι. Θέλουμε και στη λεωφόρο. Πιτ. You feel me? Μόνο ο θρύλο λέει, με στη λεωφόρο, χάμε λέει στον πάτο του. Μάλιστα. Ο πάτο του βαρελιού εννοεί. Εντάξει, δεν είναι βρισιά. Τονίζει όμω σοβαρά τώρα ότι τα 500 χιλιάρικα λέει από την νίκη με την άντι είναι σημαντικά κι αυτά. Εντάξει. Εγώ τα θυσίαζα πάντω για νίκη με τον Παναθναϊκό. Μη σου πω και 500 εκατομμύρια. Τόσο πολύ θέλω την νίκη με τον Παναθναϊκό. Δεν με ενδιαφέρουν. Πραγματικά σου λέω. Νίκο Γκέτμπετ. Μου λέει ότι έχω στοχευμένες τοποθετήσεις για ακόμη μια φορά να είσαι καλά. Πιστεύει λέει ότι οι φάπες που τρως ζωή διαμορφώνουν το χαρακτήρα σου γενικά και σε κάνουν καλύτερο. Έτσι και ο Ολυμπιακός θα βγει πιο δυνατός μέσα από όλα αυτά που περνάει τώρα. Υπομονή χρειάζεται έτσι ώστε να διαμορφώσει το ράστερ ο Μίτσελ και εύχεται μετά καλό βράδυ σε όλες και όλους. Κώστας Τσάνο. έχει λέει μια αρρώστια με υψηλό πυρετό αν το εννοεί περαστικά. Και έβαλε, λέει, το podcast και το άκουσε, λέει, και τον βοήθησε αρκετά για να ξεχαστεί. Επειδή λατρεύει, λέει, και τον Ολυμπιακό να τον ακούει γενικά για την ομάδα. Και τώρα, όσον αφορά για τον αγώνα, στον πρώτο ημίχρονο με τη Λαμία ήταν φανερά βελτιωμένο ο Ολυμπιακό, με απίστευτε συνεργασίε, από ό,τι λέει. Έσβησε, βέβαια, μετά το 70. Ε, εντάξει, ναι, έχουμε θέματα με τη φυσική κατάσταση βάλε και το ότι άλλη, οι άλλοι. Σου λέει κάτσε μην μα χτυπήσουν εδώ, κι άλλονε. Το Μολδαβό τον έχει αξιλοκόπο. Ο Μασούρα λέει τροχονόμο. Δεν πρέπει να ξαναπατήσουν το πόδι του, λέει γενικά στον Πειραιά. Στον Πειραιά γενικά. Τι δηλαδή, μέχρι το Εγάλεο. Αναμένουμε λέει το παιχνίδι με τον Παναθναϊκό με τρελή ανυπομονησία. Αφού εντάξει, το αγώνα λέει τη Πέμπτη του είναι εντελώ αδιάφορο. Μετά, Dennis Mill, who lives in China, but he's actually from Canada. Θέλει νίκη με τον Παναθηναϊκό, να αρχίσουν λέει οι βαζέλες, να κάνουν μέντες ως μικρομεσαία ομάδα, με σύν 7. Το ξέρουν, λέει ότι θα μειωθεί η διαφορά, να το ζραπάρει. Και όταν έρθουν στα playoffs λέει θα τρέμουνε. Μετά ο Παντελής ο Παπ, εύχεται να είμαι γερός με υγεία, αντεύχομαι εννοείται. Καλό πρώτο με τη Λαμία, καλή ανάπτυξη, ωραία συνδυασμοί, και γενικά όμορφη εμφάνιση. Στο δεύτερο ρίξαμε ταχύτητα, εντάξει, λογικό. Προφανώ γιατί κοιτάμε το παιχνίδι με τον Παναναϊκό, βέβαια. Και να μην χτυπήσει άλλο παίχτη. Ο Μπακαμπού λέει φιλότιμο, τον βλέπει, προσπαθεί, τρέχει, πιέζει. Είναι με στις φάσει, όντω. Αν και στο προηγούμενο παιχνίδι, στο Πανετολικό, ήταν κακό. Εντάξει, ο καθένα τη μέρα του. Δεν είμαστε όλοι σε καλή μέρα. Και εγώ μπορώ εδώ να κάνω σαρδάμ καμιά φορά σε μια εκπομπή. Στην άλλη όμω θα την πω νεράκι. Ό,τι μου κατέβει, όπω πάντα. Βλέπει, λέει, διάθεση, προσπάθεια από το παιδί αυτό. Αντίθετα από We Joe, βλέπει ότι είναι αδιάφορο. Το έχουμε πει πολλέ φορέ και έτσι είναι. Πάμε, λέει, να κλείσουμε τον πρώτο γύρο με νίκε. Αυτό, αυτό. Και να συνεχίσουμε και μετά. Αλλά στα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα. Έτσι, το λέω εγώ αυτό. Διότι λέει ο Παντελή ότι είναι κάποιοι φίλαθλοι που έχουν πάρει αέρα από άλλε ομάδε. Βεβαίω, ειδικά εδώ των Αθηνών, του πρώην Ποκ, οι άλλοι δύο, GD μετά. Όλοι οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού τα δίνουν όλα με τον Ολυμπιακό ήμαρτον. Α παίζουν έτσι και με του άλλου. Ε, κι όμω δεν παίζουν έτσι με του άλλου. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Για όλα αυτά ο Κόκαλη, για όλα αυτά ο Μαρινάκη, για όλα αυτά ο Ολυμπιακό, για όλα αυτά η Αμερική. Όταν έχει δηλητήριο μέσα σου για κάποιον ή κάτι και μετά μου στο YouTube που είναι τη Αμερική. Κατάλαβε. <laughs> είναι τόσο ανόητοι αυτοί που τα κάνουν αυτά. Έτσι και αυτοί με το ποδόσφαιρο. Τα ίδια είναι. Τα ίδια. Που εγώ, αν τα είχα με τη Ρωσία, θα είχα την μπαμπούσκα παραμάσχαλα. Με τίποτα μωρέ. Ή τη στολή για τη βάρκα. Άσε τώρα. Άντε γεια. Που εγώ δεν έχω κάτι. Έχω και φίλου Ρώσου. Αλλά είναι κατά του πολέμου. Για πάμε παρακάτω. Mr. Proud 7. Λέει ότι λαμβάνει υπόψη το. Θέμα ότι υπήρξε προσπάθεια την Πέμπτη που πέρασε Σωματικά, πνευματικά και τέτοια ψυχολογικά, παρόλα αυτά η ομάδα αντέδρασε. Έτσι, ήταν θετική με τη Λαμία. Η φετινή χρονιά λέει: Θέλει γερό στο μάχη. Θετικό το πρόσημο του αγώνα με τη Λαμία, όσον αφορά θέληση για νίκη, στιγμέ γρήγορου και κάθε του παιχνιδιού. Το μόνο που τον ανησυχεί είναι ο Μολδαβό και ο Μασούρα. Ο Έλληνα, το λέω εγώ αυτό. Ο Χάμε με τον έμπαμοχλή, βεβαίω κινητήρη, προσθέτω εγώ. Σαμασέκου λέει, του άρεσε για πρώτο 90 λεπτο. Εγώ περιμένω περισσότερα από παίχτη αξία 12 εκατομμυρίων. Έτσι. Βασικά 14, αλλά αυτή ζητάνε 12 νομίζω να τον αγοράσουμε. Ε, δεν αξίζει τόσα. Έτσι όπω τον είδα εγώ τώρα, μην τρελαθούμε. Για ελληνική ομάδα να δώσει τόσα για το συγκεκριμένο παίχτη. Είπαμε, εντάξει. Πασχαλάκη μα ηρεμεί όλου. Ο Ντόι όριμο και με υπέροχη λέει παλιά στον γκολ. Έτσι είναι. Μπακαμπού γρήγορο στο χώρο και ωραίο πλασέ. Σοκράτη σοβαρό, άβυλα ο, ο γνωστό. Λέει στο πρώτο γκολ, κάνει ωραία πάσα στον Ενμπαμ. Εντάξει, ήταν εύκολη όμω για μένα. Θέλω κάτι περισσότερο από αυτόν. Είναι επιρρεπή το λάθο, τώρα βγαίνει μπροστά, πελαγώνει, δεν ξέρω τι παθαίνει. Τα έχω πει πολλέ φορέ, είναι η άποψη δική μου αυτή. Α, σε άλλο να αρέσει, εντάξει, ο Πίπα, ο Άβυλα. Και κλείνοντα, θέλει να πει ένα μπράβο στον κόσμο που ήταν στο γήπεδο και υποστήριξε την ομάδα, και στο τέλο έδωσε το σύνθημα για την νίκη την επόμενη Κυριακή. Πάω όμω τώρα σε ένα κακοποιό στοιχείο, όσον αφορά έναν που έβρισε εδώ πέρα στο κανάλι, και μάλιστα μου είπε ότι είμαι και δημοσιογράφο, που δεν έχω σχέση με αυτά. ίσως τον έβαλε αυτόν τον ίδιο δημοσιογράφο να με βρει, μάλλον, δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα, ή και όχι. Και μάλιστα το όνομά του είναι από μια παραλία τη Αμερική. Δεν χρειάζεται να το πω όμω, γιατί θα τον ευρούνε μετά και θα τον αρχίσουνε στα μπινελίκια. Και εγώ δεν θέλω τέτοια. Δεν χρειάζεται. Θα πω όμω ότι δεν σου φταίω εγώ που η δικιά σου σου λέει συνέχεια ότι είναι με τι φίλε τη. Και όλο λείπει. Εντάξει. Πάντως με μένα δεν είναι. Ή μήπω είναι. Πού ξέρει. Και με αυτά που είπε για μένα, ο μόνο άσχετο είσαι εσύ. Πραγματικά. Τι είσαι, δίλεπτο. Και η άλλη φεύγει συνέχεια. Τι να κάνω εγώ. Μου θυμίζει μια πρώην μου η οποία πριν από μένα είχε έναν και τον αποκαλούσε άχρηστο δίλεπτο. Μήπω είσαι εσύ αυτό, δεν ξέρω γιατί όμω τον έλεγε έτσι. Κάτι το κρατούσε δύο λεπτά μόνο, δεν ξέρω τι. Μήπω το μη σιγά, βλάκα λοιπόν. Από κοντά τέτοιε αρλούμπες δεν θα έλεγε πάντως. να το ξέρει. Η κάθε τα βγαίνει στο ίντερνετ και λέει ό,τι θέλει, για να μην ξεχάσω και έναν άλλον, ε, ο οποίο είναι κρίμα. Γιατί το δηλητήριο δεν το θέλω εγώ στο κανάλι εδώ, γενικά. Και επειδή μίλησε άσχημα και μου είπε άντε να τελειώνουμε, ε, θα πάρει αυτό που ζήτησε. Το τελειώνω εγώ. Διότι όταν ένα άνθρωπο, για παράδειγμα, και είναι έτσι, υποστηρικτή του Ολυμπιακού, αγαπάει τον Ολυμπιακό, θα βγει να σου πει ότι θέλει τον Τζολάκι να παίζει τερματοφύλακα μόνο και μόνο επειδή ο Πασχαλάκη ήταν στον Μπάοκ επί χρόνια, ε, αυτό ο άνθρωπο έχει πρόβλημα. Δεν εξηγείται αλλιώ. Δεν ξέρω τι πρόβλημα είναι όμω και εγώ δεν είμαι εδώ ούτε γιατρό, ούτε ψυχολόγο, ούτε καν ψυχίατρος, που είναι για χειρότερε καταστάσει, ζουρλομανδίε και τέτοια. Τέλο, πάμε στον καλεσμένο μου, τον εξαιρετικό καλεσμένο μου, τον οποίο επέλεξα και πιστεύω ότι πέφτω μέσα διότι όχι μόνο μοιάζουν οι απόψει μα, είναι κοντά, είναι και εξαιρετικό παιδί. Πάμε. Γεια σας φίλοι της εκπομπής. Ε, λέγομαι Γιώργος και είμαι ένας απλός φίλαθλος του Ολυμπιακού 39 ετών. Θέλω αρχικά να ευχαριστήσω τον Άρη Σπί για την πρόσκληση στο κανάλι του, ε, για το βήμα που μου δίνει να εκφράσω τη σκέψη μου και για την τιμή να είμαι ο πρώτος φιλοξενούμενος άντρας ακροατής ε, που έχω την δυνατότητα να μιλήσω στην εκπομπή του. Ε, ο τελευταίος αγώνας με τη Λαμία έδειξε μια ομάδα εφανώς βελτιωμένη και πλέον περιμένουμε τον αγώνα με τον Παραθυμιακό λεωφόρο, τη μητέρα των μαχών που λένε. Ο Μίτσελ φαίνεται πω ε, δουλεύει με την ομάδα παρουσιάζοντά τη όλο και καλύτερη, παρά τι αλχημείε που κάνει συχνά και ειδικά στου πρώτου αγώνε, κόστησαν πολύ στην ομάδα. Πλέον η ομάδα μα οφείλει να τα δώσει όλα στη λεωφόρο. Δηλαδή, η παροδία που είδαμε στο Βόλο έδειξε ξεκάθαρα τι ε, συμμαχίε που χτίζονται ανάμεσα σε ομάδε. Προέδρου που κατά τα άλλα δεν έχουν πρόβλημα να μετατρέψουν το γήπεδο του σε έδρα τη αντίπαλη ομάδα. Πλέον, όποιο θέλει να πάρει τον τίτλο, πρέπει να τον πάρει από τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όπω όλοι είδαμε, η ομάδα σαφέστατο στο ποδόσφαιρο είναι γνωστό πω βρίσκεται σε μία από τι δυσκολότερε φάσει τη ιστορία που παρά το τεράστιο μπάτζετ που δαπανήθηκε και την άφηξη αστέρων ποδοσφαιριστών. Ε... Δείξαμε από την αρχή μια κάκιστη εικόνα και χάσαμε πάρα πολύ σημαντικό έδαφο για τη συνέχεια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι αλλαγέ προπονητών, ο τεράστιο αριθμό παιχτών που ήρθαν και γενικότερα το αγωνιστικό μπάχαλο που ακολούθησε μα έφεραν εκτό στόχου στην Ευρώπη και αρκετά πίσω στη βαθμολογία. Ε, Όπω έχει πει και ο Άρη, πάρα πολλέ φορέ, η διοίκηση είναι ξεκάθαρο πως έχει πολύ βαριέ ευθύνε για όλο αυτό. Αρχικά αποφασίζοντα να ανανεώσει τον Μάρτιν σε ένα προπόνητη που όχι, okay, έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ομάδα, αλλά τον τελευταίο χρόνο έδειξε πω δεν μπορούσε ο άνθρωπο να προσφέρει κάτι άλλο. Αντί λοιπόν να τον τιμήσει στην περαισθηνή φιέστα μια αναμνηστική πλακέτα για την προσφορά του στην ομάδα και στη συνέχεια να λήξει τη συνεργασία, επέλεξε να τον διώξει κακή ή κακό στο πρώτο άσχημο ευρωπαϊκό αποτέλεσμα. Βέβαια το κακό είχε ήδη γίνει από την κάκιστη προετοιμασία που διέλυσε την αντοχή των παικτών και κατά συνέπεια την ψυχολογία τους. Αλλά μετά την εκδίωξη του καταξιωμένου προπονητή, εντάξει που είχε κάνει τον κύκλο του, η απόφαση του να φέρει έναν νεαρό προπονητή από τη Β' Αγγλίας ε, ήταν κατά την άποψή μου εντελώς ακατανόητη και αντιμάχεται κάθε ποδοσφαιρική λογική Αυτό το σύνθεση είναι να προσλαμβάνεται ένας άνθρωπος, ένας προπονητής υπέκτης όταν έχει αποδειχθεί δυνατότερος από σένα που έχει δει στο σεβασμό σου ως ποιότητα επιβολής ο Κορμπεράν δεν μπορεί να διχειριστεί μια ομάδα από ταχλισμό όπως τον Ολυμπιακό με την πίεση που αυτή δέχεται και την αμεσότητα των αποτελεσμάτων που ζητάει η ίδια η διοίκηση αντί να παραδεχθεί τα λάθη τη και να ζητήσει μια συγγνώμη, αποφάσισε εξ αρχή να σουρθοκαμιλήσει, να αναλωθεί επικοινωνιακά, επιτιθέμενη σε διαιτητέ, παράγοντε και εφημερίδε. Σε ένα επιθετικό κρεσέντο έτσι, λαϊκισμού, προκειμένου να καλύψει τι εγκληματικέ αποφάσει που έφεραν την ομάδα σε αυτή τη θέση. Αντιδράσει που, κατά την άποψή μου, μικρύνουν την ομάδα, αφού ο Ολυμπιακό έχει μάθει να επιδεικνύει την ισχύ του εντό των γηπέδων, μόνο εναντίον όλων και να δίνει τι απαντήσει στον πίνακα το σκορ. Δηλαδή, με μεγάλο σεβασμό απέναντι σε εκείνου που τόσε χαρέ μα έχουν προσφέρει μέσα από τίτλου και ευρωπαϊκέ πορείε, δίνοντα πολλά χρήματα για την ενίσχυση τη ομάδα, η άποψή μου είναι πω είναι, είναι πως η διοικητική νοοτροπία τη ε, ποδοσφαιρική ομάδα είναι πέρα για πέρα άρρωστη και οφείλει να επανεξεταστεί. Τι αποφάσει πρέπει να τι παίρνουν όσοι έχουν γνώση, όχι απλά όσοι πληρώνουν. Όταν μια ομάδα δεν έχει ένα τεχνικό διευθυντή και ένα σοβαρό προπονητή που θα αποφασίζουν από κοινού για τι μεταγραφέ, αλλά αποφασίζει το κοντινό φιλικό οικογενειακό περιβάλλον του Προέδρου και η μάνατζερ, προσβάλλεται η ποδοσφαιρική πραγματικότητα του συγχρονού ποδοσφαίρου. Και όπω έχει πει η Άιναραν, μπορεί να γνωρίσει την πραγματικότητα, αλλά όχι τη συνέπειε τη πραγματικότητα. Στον αντίποδα του διοικητικού παραλογισμού τη ποδοσφαιρική ομάδα, η ομάδα μπάσκετ μα δείχνει ότι σημαίνει υγεία, πειθαρχία και σταθερότητα. Εκεί οι διοικούντε έδωσαν τα κλειδιά τη ομάδα σε ένα εξαιρετικό προπονητή που εμπιστεύονταν και δεν παρεβαίνουν στο έργο του. Όταν επιλέγει να φέρει προπονητέ με ειδικό βάρο παραχωρώντα του την εξουσία που χρειάζονται, βλέπει και τα ανάλογα αποτελέσματα. Απ' την άλλη, όταν θεωρεί πω πρέπει να παρεμβαίνει διαρκώ στην ομάδα προσλαμβάνοντα προπονητέ πιόνια που δεν θα ορθώσουν λόγο απέναντί σου και εξασφαλίζουν χρόνο συμμετοχή παίκτε που προωθούν οι μάνατζερ, έχει και την ανάλογη εικόνα. Θεωρώ πω ο κ. Μπαρινάκη αγαπάει τον Ολυμπιακό Όμω η αγάπη και το συνέστημα δεν αρκεί για να δυναμώσει μια ομάδα. Χρειάζεται λογική και αίσθηση εξωκρατία. Πράγμα που πάσει γενικά στην Ελλάδα, που πάρα πολλοί βρίσκουν θέσει εργασία μέσω συμπαθειών και γνωριμιών. Το να συμπαθεί κάποιον δεν σημαίνει ότι πρέπει να δώσει θέση στην επιχείρησή σου, ακόμα και αν αυτό είναι το ίδιο στο παιδί. Στην Ελλάδα το συνέστημα έχει εμποτίσει κάθε κομμάτι τη δραστηριότητά μα, έχοντα απεμπολίσει τον κάθε είδου επαγγελματισμό. Πίστευα πω το κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώ με την Νότιχαμ θα λειτουργούσε προ όφελο του Ολυμπιακού, αφού θα έδινε τη δυνατότητα σε παίκτε που σε καμία περίπτωση δεν θα δέχονταν να στην Ελλάδα να αγωνιστούν με την ομάδα μα έστω και σαν δανεική. Έκανε λάθο. Εκ του αποτελέσματο φάνηκε πω ένα παίκτη που ονειρεύεται να αγωνιστεί στο μεγαλύτερο αποτάστημα του κόσμου που είναι η Premier League και συνέχεια καταλήγει να αγωνίζεται στην Ελλάδα, χάνει κάθε κίνητρο για αγωνιστική δράση. Και αυτό δεν είναι καθόλου αφού ματαιώνονται οι προσδοκίε του παίκτη για την αγωνιστική του καριέρα, όταν αντί για να παίζει στο Στάνφορντ Μπριτζ, καταλήγει να παίζει στο γήπεδο τη Λαμία. Όπω και να έχει, το φετινό πρωτάθλημα φαίνεται πω είναι από τα πιο ανταγωνιστικά των τελευταίων χρόνων, και η έλλειψη οργάνωση από την πλευρά του Ολυμπιακού επέτρεπε στου άλλου να διεκδικήσει τον τίτλο στα ίσα, από μια ομάδα που τα περισσότερα χρόνια το έπαιρνε με 20 βαθμού διαφορά. Α μα γίνει μάθημα όλο αυτό και α μην επαναληφθεί. Αυτά είχα να πω. Ελπίζω να μην κούρασα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Άρης για την εξαιρετική κάθε φορά εκπομπή του, στην οποία έδωσε τη δυνατότητα να φιλοξενηθεί και η δική μου η φωνή. Προσωπικά ξεχώρισα την εκπομπή του από την αρχή λόγω τη μαγιά και τη αυθεντικότητά τη. Και τον τσαβουκά τον οποίο τα λέει και την ποιότητα και την ευγένειά του. Δεν είναι τυχαία δηλαδή η επιτυχία τη εκπομπή και πλέον με το ίντερνετ οι δυνατέ ειλικρινέ φωνέ δεν παίρνουν απαρατήρητε. Σα ευχαριστώ πολύ. Που με ακούσατε. Ζήτω Ολυμπιακό. Έτσι ακριβώ Γιώργο, ζήτω Ολυμπιακό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και για μένα και για την εκπομπή. Και εγώ λοιπόν σα ευχαριστώ όλες και όλους για την ακρόαση για άλλη μια φορά. Να είστε όλες και όλοι καλά, να περνάτε καλά. Σα χαιρετώ. Ζήτω Ολυμπιακό.